Φίλοι του Time TV, γεια σας. Η υπερπαραγωγή λεμονιού, ο γερμανός τεχνικός και η μυστική συνταγή του ήταν η βάση για να χτιστεί ένας μοναδικός μύθος. Ήταν ο μύθος της ΕΨΑ, της εταιρείας ψυγείων αγριάς. Μιας εταιρείας η οποία δημιουργεί ένα μοναδικό επιχειρηματικό story, το οποίο θα το ξετυλίξουμε σήμερα με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσαούτο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και με τον οποίο θα μιλήσουμε τόσο για την αγορά αναψυκτικών όσο και για την πορεία της ΕΨΑ. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας κάνατε την τιμή να έρθετε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοντά μας. Θα θέλαμε λοιπόν, πριν μπούμε στο δικό σας επιχειρηματικό story, το οποίο πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να μας πείτε λίγο για τις εξελίξεις στην αγορά αναψυκτικών. Πώς φαίνονται τα πράγματα, πώς κινούνται. Υπάρχει μια, αν δεν κάνω λάθος, μια μικρή κάμψη το 2012. Θα ήταν λίγο περίεργο να λέγαμε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και η κρίση δεν έχει επηρεάσει το χώρο του αναψυκτικού. Το ευχάριστο όμως είναι ότι το αναψυκτικό φαίνεται να έχει επηρεαστεί λιγότερο από άλλους κλάδους μέσα στην κρίση. Σαφώς έχει μείωση, αλλά ίσως να είναι και κάτω από 10% οριακά η μείωση για το 2012, που είναι νούμερο πολύ καλύτερο από άλλα νούμερα που ακούμε σε άλλους χώρους. Αν δεν κάνω λάθος, ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κρίσιμη μάζα από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με το χώρο του αναψυκτικού, οι οποίες κοιτάνε και στα μάτια τις μεγάλες πολυεθνικές, που η αίσθηση είναι ότι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους αυτή την περίοδο για να κρατήσουν τα κεκτημένα των περασμένων ετών. Είναι έτσι, αλλά θα έπρεπε να μην φτάσουμε μέσα στην κρίση για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, για να καταλάβει ο Έλληνας ότι πρέπει να στηρίξει τις ελληνικές εταιρείες. Και θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Ακόμα είμαστε στη φάση που ο καταναλωτής αρχίζει και το δουλεύει στο μυαλό του και στρέφεται προς τις ελληνικές εταιρείες. Ακόμα τρέχει αυτό το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα καταναλωτές που ψωνίζουν ασυναίσθητα και κάποια άλλη στιγμή κάνουν την ολοκληρωμένη σκέψη και την αυτοκριτική τους και λένε «Μάλλον δεν έπρεπε να ήταν αυτή η επιλογή μου, έπρεπε να είχα πάρει κάτι άλλο». Με συγχωρείτε. Ωστόσο, ο καταναλωτής κρίνει με βάση δύο στοιχεία. Ποιότητα και τιμή. Νιώθετε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ικανά από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων αναψυκτικών, ούτως ώστε να μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να απλώσει το χέρι του? Το πιστεύω ακράδαντα. Και έτσι ήταν και τα παλιότερα, και πιο παλιά, και πριν την κρίση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι οι ελληνικές εταιρείες, όχι μόνο στο αναψυκτικό, σε πάρα πολλούς τομείς, η πλειοψηφία τουλάχιστον, δεν υστερούν ούτε σε ποιότητα ούτε σε τιμή από τις πολυεθνικές. Mm-hmm. Πολλές φορές υπερτερούν κιόλας. Μάλιστα. Φέτος τα πράγματα φαίνεται ότι κυλάνε λίγο καλύτερα από την άποψη της τουριστικής οικονομίας. Πολλοί κάνουν λόγο για 17 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες. Όλη αυτή η επίδοση, αν τελικώς επιβεβαιωθεί και δεν γίνει κάτι δυσάρεστο, που δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί οι ξένοι τουρίστες φαίνεται να επανακάμπτουν στην Ελλάδα, θα έχει επίπτωση στη δική σας την αγορά? Σαφώς, το αναψυκτικό είναι ένα προϊόν το οποίο κινείται πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και εννοείται ότι καταναλώνεται και από τους τουρίστες. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα που ακούμε. Οι κρατήσεις είναι 20-30% πάνω για τέτοιες προβλέψεις, λέμε, και επειδή ο ξένος συνήθως προγραμματίζει τις διακοπές του, δεν είναι της τελευταίας στιγμής ίσως που είναι περισσότερο ο Έλληνας, θεωρώ ότι τα νούμερα αυτά θα είναι και πραγματικά. Αν, όπως είπατε και εσείς, αν δεν τύχει κάτι στραβό στην τελευταία στιγμή. Θεωρώ δηλαδή ότι όντως θα έχουμε αυξημένο τουρισμό στην Ελλάδα και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει την αγορά. Ο τουρίστας θέλει να δοκιμάσει κάτι τοπικό. Ναι, θέλει να έχει και μια εμπειρία από την άποψη του προϊόντος. Να μην πάρει το πολυεθνικό προϊόν που το παίρνει το ξέρει. Είναι λίγο απίθανο να έρθει κάποιος και να μην δοκιμάσει ένα προϊόν το οποίο θα το δει πρώτη φορά εδώ πέρα. Εσείς ως ΕΨΑ το 2012 πώς κινηθήκατε και ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η προσδοκία σας για φέτος? Το 2012 για την ΕΨΑ ήταν μια χρονιά με σημαντική αύξηση στις πωλήσεις. Είχαμε περίπου 30% αύξηση στον όγκο μας, στον όγκο των πωλήσεων. Με συγχωρείτε, δηλαδή σε μια περίοδο που η αγορά έπεφτε 10%, εσείς ανεβήκατε 30%. Αναβήκαμε 30%. Σε ένα μεγάλο βαθμό, βέβαια, το οφείλουμε στα νέα προϊόντα που κυκλοφορήσαμε, στα σειρά Light, τα προϊόντα που έχουν ζάχαρη, στέβια αντί για ζάχαρη. Ναι. Ήταν βέβαια και οι υπόλοιπες κινήσεις που κάναμε, που πιστεύουμε να βελτιώσουμε τη δύναμη στην αγορά, που πιστεύουμε ότι βοήθησαν και αυτές. Με δυνατό μας όπλο
Και πάλι και φέτος την ίδια σειρά προϊόντων. Στηρίζουμε πάρα πολύ τα επόμενα βήματά μας πάνω νιώθετε στη στέβια. Νιώθετε δηλαδή ότι και το 2013 θα ακολουθήσετε ανάλογη πορεία? Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς ένα πλάνο σε ένα χαρτί που περιμένουμε να έρθει από μόνο του. Έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις, είναι άλλα πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε μέσα στη χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας για να το κάνουμε πραγματικότητα. Αστάθμητοι παράγοντες υπάρχουν πάντα. Ωστόσο, και μέσα στην διαδικασία της παραγωγής εσείς έχετε προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, έτσι δεν είναι? Η παραγωγή μας είναι έτοιμη να καλύψει πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις από αυτές που πραγματοποιούμε σήμερα. Η δυναμικότητά σας δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί εύκολα να είναι διπλάσια ή και τριπλάσια αν χρειαστεί από αυτό που παράγουμε σήμερα. Η γραμμή μας είναι καινούργια, η γραμμή παραγωγής. Ολοκληρώθηκε η επένδυσή της η εγκατάστασή της το 2010. Και με κάποιες βελτιστοποιήσεις που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, μπορούμε να αυξήσουμε πολύ τη δυναμική μας. Είπα στην αρχή, ανοίγοντας την κουβέντα μας, για την υπερπαραγωγή λεμονιών που είχε γίνει το 1924. Σωστά. Τότε οι Κοσμαδόπουλοι, που ήταν οι αρχικοί ιδιοκτήτες, είχαν φωνάξει έναν γερμανό τεχνικό για να δημιουργήσει τον περιβόητο Ότο. Είναι γεγονός ότι η συνταγή της λεμονάδας έψα παραμένει μυστική? Εννοείται. Ή είναι απλώς ένας μύθος? Εννοείται. Η συνταγή αυτή είναι στα χέρια του πατέρα μου και ό,τι ετοιμάζεται για να πάει στην παραγωγή ετοιμάζεται σε ένα ξεχωριστό χώρο, το οποίο εξακολουθεί και το κάνει και σήμερα ο πατέρας μου, ο οποίος είναι 84. 84 και ο οποίος είναι μάχημος. Είναι και μάλιστα δεν θέλει κανένα στα πόδια του όταν κάνει αυτή τη δουλειά. Η ζωή του είναι η έψα. Ωραία, για να επανέλθουμε λοιπόν στα άμεσα θέματα που έχουν να κάνουν και με αυτό το καλοκαίρι. Οι δικές σας κινήσεις πώς είναι και κυρίως πώς θα αντιμετωπίσετε τη μεγάλη αντεπίθεση που κάνουν οι πολυεθνικές? Διότι μία βόλτα στα σούπερ μάρκετ έρχεται κανείς αντιμέτωπος πραγματικά με πολύ μεγάλες προσφορές από την πλευρά των πολυεθνικών. Είναι αλήθεια αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε λιγάκι την υπερπληθώρα των προσφορών, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούσαμε τόσα χρόνια να τις κάνουμε και κρατάγαμε τα κέρδη για τον εαυτό μας, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στον καταναλωτή. Εκτός από τις προσφορές όμως, θα διαφοροποιηθούμε προσφέροντας νέα προϊόντα. Ήδη είναι στην αγορά και θα ξεκινήσει και δυνατά η πρόθεση του καινούργιου προϊόντος, της Lemon Cola Light, που είναι η κόλα με στέβια που βγάζουμε στην αγορά. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει αντίστοιχο στην αγορά, όπως και το τσάι με στέβια και η πορτοκαλάδα λεμονάδα με στέβια που έχουμε. Είναι προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι ως μοναδικά προϊόντα έχουν ένα πολύ καλό κομμάτι να κερδίσουν από την αγορά και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Πάντως είναι πραγματικά παρήγορο ότι και άλλες ελληνικές εταιρείες μπαίνουν στο χώρο της κόλα, διεκδικώντας έστω ένα μικρό μερίδιο. Είναι τεράστια η αγορά της κόλα και είναι κρίμα να μην Αλήθεια, έχουν οι ελληνικές εταιρείες. Πώς είναι αυτή η αγορά? Είναι ίσως και πάνω από το 70%. Δηλαδή στην συνολική αγορά του αναψυκτικού. Δηλαδή ναι. Σε απόλυτα νούμερα γιατί μιλάμε, γιατί τζίρους μιλάμε? Είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Τώρα είναι, δεν έχω το νούμερο εύκαιρο, μπορεί να είναι πάνω από 200 εκατομμύρια. Άρα πρακτικά και με ένα ποσοστό 1-2% μιλάμε για... Όχι, όταν με ρωτήσανε αρχικά γιατί πάτε σε ένα τόσο δύσκολο χώρο, τι περιμένετε να έχετε από αυτό, να πάρετε από αυτή την αγορά, ο στόχος μας είναι 1%. 1%. Είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Με συγχωρείτε, νιώθετε όμως ότι ένας απλός Έλληνας καταναλωτής, αντί να πάρει μια Coca-Cola ή μια Pepsi-Cola, τι θα είναι αυτό το οποίο θα τον κάνει να προτιμήσει το μπουκάλι της ΕΨΑ? Είναι η στέβια, είναι ότι είναι, το είναι η στέβια, είναι, και είναι η γεύση του προϊόντος. Δηλαδή, ναι, σίγουρα πρέπει να το δοκιμάσει για να το πιστέψει. Η περιέργεια από μόνη της ίσως να είναι ικανή να κάνει το πρώτο βήμα. Θα φροντίσουμε και εμείς να τη φέρουμε κοντά στον καταναλωτή, να του κάνουμε εύκολο το βήμα να τη δοκιμάσει, αλλά πιστεύουμε ότι η γεύση θα το κρατήσει. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μπήκατε στην εγχώρια αγορά. Mm-hmm. Κάνετε από ό,τι φαίνεται συστηματικές προσπάθειες να μπείτε και στην τελευταία γωνιά, στο λεκανοπέδιο του εκεί, αλλά και σε άλλα σημεία. Οι εξαγωγές τι αντιπροσωπεύουν για εσάς? Έχετε δει αυτό το χώρο? Οι εξαγωγές είναι ακόμα σε χαμηλό ποσοστό στο συνολικό μας τζίρο, δηλαδή το 5% περίπου που είναι τώρα.
δεν είναι το νούμερο το οποίο μας ικανοποιεί και θέλουμε να μείνει έτσι. Θέλουμε αυτό το νούμερο να μεγαλώσει, να περάσει και το 10% ίσως σε 3 χρόνια. Εκτός από την Αυστραλία αυτή τη στιγμή που έχει ένα μεγάλο όγκο πωλήσεων. Αυστραλία είναι κυρίως λόγω των Ελλήνων που είναι. Κυρίως λόγω των Ελλήνων. Ναι. Και κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι σήμερα η δομή των μεταφορών, δεν είναι και τόσο φοβερό να πάει ένα κοντέινερ στην Αυστραλία. Άκουσα συνομιλώντας με κάποιον συνάδελφό σας ότι σε σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία και στην Αγγλία, δημιουργούνται ελληνικές γωνιές προϊόντων. Αυτό ισχύει, γιατί το ελληνικό τρόφιμο και ποτό έχει πάρα πολύ καλή εικόνα έξω. Μάλιστα. Ευτυχώς, παρόλη Εσείς την κρίση. Συμμετέχετε σε αυτό το. Ναι, ναι, ναι. Παρόλη την κρίση, δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να διαφημιστήσει ιδιαίτερα για να τον πείσει ότι το ελληνικό προϊόν είναι καλό. Κουβαλάει κάτι και από τη μεσογειακή διατροφή και από και από αυτό. Και η φέτα έχει βοηθήσει, το γιαούρτι, το ελληνικό έχει βοηθήσει. Όλες οι άλλες εταιρείες που εξάγουν τόσα χρόνια στο εξωτερικό έχουν εξαιρετικές ποιότητες και βοηθάνε στην εικόνα. Άρα του προϊόντος. Άρα και εσείς με τον τρόπο σας, με κάποιο τρόπο δηλαδή, συμμετέχετε σε αυτό που λέγεται brand name Greece, να το βελτιώνετε. Ναι. Να το... Μα, άλλωστε, η συμμετοχή που μας σε εκθέσεις στο εξωτερικό γίνεται. Έχουμε πει ότι μας συμφέρει να ακολουθήσουμε την ομπρέλα του ΟΠΕ, του Οργανισμού Πρόθεσης Αγωγών, και μπαίνουμε όλοι κάτω από την ομπρέλα της Ελλάδας. Έτσι πάμε να κερδίσουμε. Άρα λοιπόν, από τις ξένες αγορές είναι το κομμάτι της Αυστραλίας από τη μία πλευρά, άλλες αγορές που έχουν ενδιαφέρον και που θα προσπαθήσετε. Αρκετά χρόνια είμαστε στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία της Νέας Υόρκης από την Αμερική. Η Αμερική είναι τεράστια, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί και θεωρούμε ότι έχουμε δύναμη για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο σεβαστό όγκο πωλήσεων εκεί. Έχουμε κάποιες ικανοποιητικές πωλήσεις στη Γερμανία, στην Αγγλία ξεκινάει τώρα λιγάκι να δουλεύει, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουμε να κοιτάξουμε. Η απόσταση δεν είναι εμπόδιο. Μπορεί να πάμε και στην Ιαπωνία, πάμε και στην Κίνα. Είναι αποστάσεις που δεν τρομάζουν, γιατί ένα καράβι να πάρει ένα κοντέινερ δεν είναι τόσο δύσκολο. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος συνεργάτης εκεί που να μπορέσει να διοχετεύσει το προϊόν στην αγορά. Μάλιστα. Κύριε Τσαούτου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή ευχαριστώ την κουβέντα και, εγώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι η ανωδική πορεία και το πνεύμα καινοτομίας να συνεχίσει να σας διακατέχει. Το ελπίζουμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.